Όπως προειδοποιεί η Πανελλήνια Ομοσπονδία Διοικητών Ακινήτων, δημεύονται αδήλωτα ακίνητα σε 111 κτηματολογικά γραφεία. Από τις νέες διατάξεις περί κτηματολογίου, απουσιάζει διάταξη περί παράτασης προθεσμίας οριστικοποίησης των πρώτων κτηματολογικών εγγραφών, η οποία είναι απόλυτα αναγκαία δεδομένου του αριθμού και της σοβαρότητας των σφαλμάτων που εντοπίζονται τόσο σε παλιές όσο και σε νέες κτηματογραφήσεις. Η Πομιδά έχει επισημάνει ότι μέχρι 31 Δεκεμβρίου του 2017 οριστικοποιούνται οι εγγραφές σε 111 λειτουργούντα κτηματολογικά γραφεία της χώρας, με αποτέλεσμα να περιέλθουν στο δημόσιο όλα τα ακίνητα που δεν δηλώθηκαν ή να μην μπορούν να διορθωθούν σοβαρότητα λάθη σε δηλωμένα ακίνητα. Ο πρόεδρος Πομιδάς, Στράτος Παραδιός, μιλώντας, ανέφερε ότι πρέπει να δοθεί με νομοθετική ρύθμιση παράταση στην λόγω προθεσμία τουλάχιστον έως τα 20 έτη. Εφόσον συμπληρωθούν τα 14 χρόνια από την ημερομηνία έναρξης λειτουργίας των πρώτων κτηματολογικών γραφείων, χάνεται οριστικά η δυνατότητα δικαστικής προσφυγής από τους ιδιώτες ιδιοκτήτες και συνεπώς και το ίδιο το ακίνητο. Στις περιοχές που υπάρχει κίνδυνος περιλαμβάνονται δήμοι όπως η Νέα Σμπίνη, τα Βρυλίσια, τα Μιλίσια, ο Γέρακας, ο Άγιος Ιωάννης Ρέντης, η Λευσίνα, η Νέα Πέραμος και το Νέο Ψυχικό, καθώς επίσης και άλλες πόλεις όπως η Πάτρα, η Καλαμάτα, Πολύκαστρο Κυλκής, Φιλότα, Κοζάνης, Μαρτίνο Φθιώτιδος και Αργοστόλη, Κεφαλόνια,